Στην τελευταία ειδική συνεδρία λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζα, στέθηκε το θέμα για τον καθαρισμό των πλατιών και των δημοτικών οδών. Είναι ένα θέμα που πιστεύω ότι αφορά. Ε, όχι το, έχει την αγωνία και ο κύριο Τροπόκη ω πρώην αντιδήμαρχο, αλλά νομίζω ότι όλοι οι πολίτε το βιώνουν καθημερινά. Ε, ε, εν μέσω καλοκαιρινή περίοδου, τουριστική περίοδου, η κατάσταση στην καθαριότητα των δημοτικών οδών πλατιών, γενικά όλων των δημόσιων χώρων, απάκρι άκρη του Δήμου, πλήνε λίγων εξαιρέσεων στου πιο κεντρικού δρόμου ή στην παραλία, παρατηρείται ένα φαινόμενο που δεν κοσμεί το Δήμο μα. Υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση στα περισσότερα χωριά, αν όχι σε όλα. Και ρωτάτε και ο κύριος Δήμαρχος, αλλά και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Πρώτα, αν είστε ικανοποιημένοι. Αν είστε ικανοποιημένοι ε, με το αποτέλεσμα, αν όχι, πού είναι οι ευθύνε, ποιο έχει τι ευθύνε και τι μέτρα έχετε λάβει ώστε το αμέσω επόμενο διάστημα να παρουσιάσουμε μια εικόνα καθώ πρέπει απέναντι στου πολίτε μας που πληρώνουν αρκετά χρήματα μέσω των τιμολογίων, αλλά και προ του επισκέπτε που έρχονται εδώ και θέλουμε να βλέπουν μια όμορφη εικόνα από -άκρη σε όλο το Δήμο. Σας ευχαριστώ. Αναλυτική απάντηση για το θέμα έδωσε ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος. Λοιπόν, αν και εδώ μπορούμε να απαντήσουμε συνολικά και ο καθένας που αντιστοιχεί και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και οι Αντιδήμαρχοι από το Ζάλογο και από το Λούρο και ο Διευθυντής, ο κύριος Καζούκας που και εδώ είναι και πραγματικά δίνουμε μάχη με την καθαριότητα. Δεν είναι μόνο η καλοκαιρινή περίοδος που σίγουρα ε, είναι πολύ περισσότερες οι ανάγκες και οι ανάγκες περισσότερες είναι από το προσωπικό ε, είτε από την διαχείριση την καλύτερη σε σχέση με, τον, με το στόλο μηχανημάτων που έχουμε. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε η πρώτη συζήτηση με τον Διευθυντή ε, ήταν το πώς θα ανανεώσουμε και πώς θα έχουμε ένα στόλο ε, όσο το δυνατόν με νέα αυτοκίνητα για να αποτρέψουμε ε, τα συνεργεία. Ήδη ο στόλος των οχημάτων, είτε λέγονται απορριμματοφόρα, είτε λέγονται καλαθοφόρα, είτε λέγεται σκούπες, είτε λέγεται ε, καθαρέσματα των ε, πλήσιμων των κάδων, ήταν σε ε, ε, οριακή κατάσταση και τα συνεργεία σε, αυτά τα αυτοκίνητα πηγαίναν πάρα πολύ συχνά για αυτά τα αυτοκίνητα στο συνεργείο. Οπότε ε, όπου βρήκαμε πρόσκληση είτε λέγεται Φιλόδημος η οποία είχε ξεκινήσει το 18 Φιλόδημος 1 με ένα νομίζω πορηματοφόρο που παραλάβαμε τότε είτε στο Φιλόδημος 2 είτε στην, ε, από, το ΕΣΠΑ, από την περιφέρεια ε, όπου και εκεί ένα μεγάλο κομμάτι, κοντά στα 1,5 και κάτι εκατομμύρια ήρθε να ανανεώσουμε το στόλο και αυτή τη στιγμή ε, για τις ανάγκες που είχαμε προγραμματίσει τότε ήμασταν ε, πολύ χαρούμενοι που θα είχαμε καινούργια πορυματοφόρα καινούργια σκούπα, καινούργιο πλήσιμο κάδων κτλ. Βέβαια κάθε χρονιά... Διαφέρει και βλέπουμε ότι οι απαιτήσει χρόνο με το χρόνο μεγαλώνουν. Άρα και εδώ τώρα, σε αυτή την χρονιά το 2024, ε, μπορώ να πω ότι ενδεχομένως να χρειαστούμε κι άλλα ένα-δύο απορριμματοφόρα ε, και για την ανακύκλωση και για τα βιοαπόβλητα που έρχονται και για ε, τη διαχείριση καλύτερη των απορριμμάτων. Ένα είναι αυτό το κομμάτι. Αυτό βέβαια, το στόλος των οχημάτων θα έρθουν με τις ολιστικές μελέτες που θα γίνουν μέσω του ΦΟΣΔΑ, όπου και ο ΦΟΣΔΑ θα εξοπλίσει όλους τους Δήμους το επόμενο χρονικό διάστημα με τις προσκλήσεις που θα βγούνε για την διαχείριση των απορριμμάτων. Βέβαια, η ερώτηση αναφέρεται ε, στις πλατείες, γενικά με την καθαριότητα, γενικά με τα ογκώδη. Ε, δεν είναι μόνο η διαχείριση των απορριμμάτων, όπου εδώ έχουμε ε, πραγματικά ε, πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Ε, και ειδικά το καλοκαίρι και με την ενίσχυση του προσωπικού, που πάντοτε παίρνουμε είτε δίμηνο είτε από τον ΟΑΕΔ, ε, ενισχύονται και οι, ε, οι διαδρομές ακόμα περισσότερο στα απορριμματοφόρα. Και με την ολοκλήρωση του ΣΜΑ, όπου και εκεί δεν υπάρχει τώρα καθυστέρηση γιατί υπάρχουν, ε, καλό είναι να πάτε να το δείτε, υπάρχουν ε, δύο ράμπες εξ, εξυπηρέτηση, οπότε λιγότερος χρόνος αναμονής για τα απορριμματοφόρα ε, και εκεί ε, μας δίνει το χρόνο της διαχείρισης καλύτερη. Στις πλατείες είτε λέγεται ε, με σκούπα περιμένουμε μια δεύτερη για το, για το ιστορικό κέντρο, μια... ήρθε σήμερα. Ήρθε σήμερα και αυτή από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου ε, θα μπορούμε χωρίς ε, έτσι να κινδυνεύουν τα πλασκόστρωτα. Γιατί η μεγάλη σκούπα που είχαμε στο Δήμο δεν μπορούσε να με τη χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, ναι, μία ήταν η μεγάλη που πήγε, περνάγαμε. Ναι, και πήραμε τώρα. Ο Γιάννουλη δεν ξέρω αν ήταν τότε. Εδώ ήταν ο. ο ε, ο κύριος Καζούκας, όπως και να έχει, ε, εξοπλιστήκαμε με άλλη μία μικρή σκούπα που θα περνάει τα πλακόστρωτα και τους, τους, τους μικρούς δρόμους ε, εντός του πόλεων, αλλά μπορεί να πηγαίνει και στο Λούρο ή στο Ζάλογο όπου χρειάζεται. Ε, μέσα από την διαχείριση του προσωπικού, εδώ μπορεί να αναφερθεί και ο, ο κύριος Ζέρβας και ο κύριος Καζούκας το πώς ε, διαχειριζόμαστε τις πλατείες. Τα ογκώδη ε, έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες αλλά εδώ ε, έχει να κάνει και με γιατί χρησιμοποιούμε από το 19 έναν μόνιμο υπάλληλο στο τηλεφωνικό κέντρο και εκεί ε, προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους δημότες μας ότι οτιδήποτε βγαίνει έξω και είναι ογκώδης μπορεί εύκολα με ένα τηλέφωνο να το διαχειριστούμε και καλύτερα. Ε, όπως και να έχει, ε, νομίζω ότι μπορεί να πει και δύο πράγματα και ο Αντιδήμαρχος και μετά ο κύριος Καζούκας ή εδώ και οι Αντιδήμαρχοι που είναι εδώ για τις Δημοτικές Ενότητες έτσι λίγο για να δείτε και πώς διαχειριζόμαστε την όλη καθημερινότητα.